Η Βάλια, η οποία περιμένει για να μας προλογίσει το βίντεο, βρίσκεται δίπλα μου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Θα μεταφερθούμε στη Βόρεια Ελλάδα να πάρουμε ο άρωμα Κρήτης από τη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο άρωμα Κρήτης? Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί η Ένωση Κριτών Φοιτητών, ναι, μετά από 2 χρόνια, έτσι θα λέγαμε, απουσίας λόγω κορονοϊού, ναι, κατάφερε πραγματοποίησε ένα μεγάλο κλέντι. Άνω τελεία τώρα, μας προλαβαίνει η εικόνα. Να πάρουμε μία μικρή γεύση. Η κουκουλιά μικρή, μα μονάχη την έπαιξε στην κουκουλιά μικρή. Λοιπόν, κοιτάζω να δω αν δω τη Σπανού την Εύη εκεί μέσα, αλλά δεν ανέβηκες πάνω Θεσσαλονίκη, Εύη. Λοιπόν, ήταν πάντως πολύ κριτική. Σε διέκοψα, για πες, ναι, ναι, μας. Δεν πειράζει, πολύ κριτική. Μαντινάδες χωρί σε, ναι, κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης την περασμένη Πέμπτη. Πλημμύρισε πολύ Κρήτη η Θεσσαλονίκη και το ραντεβού δόθηκε το περασμένο Σάββατο, που εκεί έγινε το μεγάλο γλέντι, βλέπουμε άλλωστε και χαρακτηριστικά μέλη. Ναι. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους Κριτών φοιτητών στην Ελλάδα, ναι, με εκατοντάδες μέλη έδωσαν το παρόν. Και σίγουρα ήταν μια βραδιά που τους έμεινε ξέχαστη. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε και σε λίγα λεπτά για να μπούμε στην επικαιρότητα. Λοιπόν, μας έδωσε την μπάσα. Μπήκαμε και στο κλίμα το ξεχωριστό, το κριτικό. Και πάμε και στο Γιώργο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Θα βγει από το Λευκό τον Πύργο, βγαίνει, τήρησε τη δέσμευσή του. Την καλησπέρα μας, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Είπατε εκεί να βάλετε τους Θεσσαλονικείς σε κλίμα Κρήτης και τα καταφέρατε. Εμείς τα καταφέρνουμε πάντα, γι' αυτό να είστε σίγουροι. Μας αγαπούν οι Θεσσαλονικοί, τις αγαπούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένα δέσιμο ανάμεσα στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στην Κρήτη. Έτσι είναι. Λοιπόν, για πες μας λίγο, εμείς βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες με λιράριδες, με φοιτητές, με μαντινάδες. Σε ποιους δρόμους βγήκατε? Για περιέργαψε μας λίγο την πρωτοβουλία. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω στέλνοντας χαιρετίσματα στη μάνα μου στο Ηράκλειο, στις αδερφές μου στο Ηράκλειο και στη γιαγιά μου και τον παππού μου στην Αγία Βαρβάρα. Δεύτερον, πώς μας είναι ιδρυμένο το 1958 και 60 χρόνια τώρα, είχε δυναμική παρουσία στην πόλη. Κάθε χρόνο κάνουμε κανονικά 2 γλέντια. Τώρα, λόγω κορονοϊού, καταφέραμε μετά από 2 χρόνια πάλι να κάνουμε γλέντι. Το γλέντι, λοιπόν, περιλαμβάνει διάφορα τεκτενόμενα, ένα εκ των οποίων είναι και η Καντάδα, η οποία ξεκινάει από το χώρο του Συλλόγου στη Μελενίκου 34, πίσω από τη Ροτόντα. Κατεβαίνουμε στην Καμάρα, ύστερα ερχόμαστε από την Καμάρα μέχρι το Λευκό Πύργο και υπό άλλες συνθήκες πηγαίνουμε μέχρι Αριστοτέλους. Απλά φέτος, επειδή ήταν υπερβολικά περισσότερος ο κόσμος από άλλες χρονιές, φτάσαμε μόνο μέχρι το Λευκό Πύργο και γυρίσαμε πίσω, γιατί αλλιώς θα το ξημερώναμε στις δρόμους. Σωστό. Η αλήθεια είναι πως τα 2 τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας, είχε μπει ένα φρένο και βάσει των νόμων και βάσει των κατευθύνσεων στα γλέντια, στις εκδηλώσεις, οπότε σιγά σιγά μπαίνετε και σε μία ροή κανονικότητας. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αρχίζουμε να επιστρέφουμε στην κανονικότητα πάλι, ευτυχώς. Μάλιστα. Ήταν η αρχή, λοιπόν, παρόμοιων καταστάσεων, γλεντιών για το επόμενο διάστημα μέχρι και το καλοκαίρι. Για πες μας. Κοιτάξτε, μεγάλο κριτικό γλέντι τώρα πάλι, πρώτα ο Θεός, θα ξαναγίνει το ερχόμενο φθινόπωρο, το φθινόπωρο, ναι, του 22 δηλαδή. Στο μεταξύ, εμείς σαν σύλλογος κάνουμε τα παρεάκια μας κάθε Παρασκευή, αλλά πέρα από τα παρεάκια μας έχουμε και πολιτιστικές δράσεις τις οποίες κάνουμε. Κάνουμε μαθήματα χορών, τα οποία είναι δωρεάν για όποιο κόσμο θέλει να έρθει και γίνονται κάθε Τρίτη 7 με 9. Ναι. Και κάνουμε και μαθήματα μουσικών οργάνων, τα οποία μαθήματα γίνονται στον χώρο του Συλλόγου κάθε Πέμπτη 7 με 9 πάλι. Η Θεσσαλονική τώρα, πέρα από την ιστορία και το παρελθόν βέβαια, που του συνδέει με τους κριτικούς, τι αγαπούν περισσότερο σε εσάς? Για πες μας. Σε εμάς αγαπούν πρώτα απ' όλα, εμάς μας αγαπούν πρώτα απ' όλα
γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, ρε παιδί. Έχουμε το ταπεραμέντο μας, το αρέσει πάρα πολύ. Αγαπούν τη Ρακή, το αρέσει η Ρακή. Μπορεί να το αρέσει η Ρακή πιο πολύ από ό,τι αρέσει σε εμάς τις κριτικούς. Και αγαπούν και ψυχορροπινάδες μας, τα τραγούδια μας, όλα. Ό,τι έχει να κάνει με την κουλτούρα μας, τα αγαπούνε. Η αλήθεια είναι πως ξεκινήσαμε τη σύνδεση και έστειλες χαιρετίσματα στους δικούς σου ανθρώπους και δεν μπορώ να μην σταθώ. Και αυτό δείχνει τον ξεχωριστό σου χαρακτήρα και το ήθος σου. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο από μένα και από την ομάδα της εκπομπής. Προτρέπω και προτείνω να κλείσουμε με μία μαντινάδα, όποια θες εσύ, και να την αφαιρώσεις όπου θες εσύ. Ή δύο μαντινάδες, άμα μου επιτρέπετε. Και τρεις, αν θέλεις. Λοιπόν, η μια είναι η μαντινάδα που έχουμε καθιερώσει και λέμε στο σύλλογο. Ψηλά πετούν οι αετοί και χαμηλά οι σπουργίτες. Γι' αυτό είναι πάντα στην κορφή άντρας εκουφουθίτες. Και η επόμενη μαντινάδα είναι η εξής. Θεέ μου και να ήταν μπορετό η θάλασσα. Όλο μια στεριά Θεσσαλονίκη Κρήτη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, ήταν η τιμή μας. Γιώργο, κόπηκε για λίγα δευτερόλεπτα το σήμα, επαναλαμβάνεις τη δεύτερη μαντινάδα. Θεέ μου, λέω, και να ήταν μπορετό η θάλασσα να λείπει. Και να ήταν όλο μια στεριά Θεσσαλονίκη Κρήτη. Μπράβο Γιώργο, τους χαιρετισμούς, δική μας η τιμή. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μπράβο, Γιώργος Ανδρουλάκης. Να τον χαίρεστε εκεί στην Αγία Βαρβάρα.